Της εκπομπής θα καλησπερίσω τον κύριο Κατσικονούρη από την Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος βουλευτής. Όλοι είναι υποψήφοι βουλευτές εδώ. Θα τους γνωρίσουμε. Για όσους δεν τους ξέρουν, κύριε Κατσικονούρη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και εγώ, κύριε Κουτσινά, εύχομαι καλή χρονιά και πιστεύω το 2015 να είναι πιο ελπιδοφόρο και πιο νικηφόρο για όλους μας. Καλό αγώνα. Τον κύριο Βέτα, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώδας. Καλησπέρα, κύριε Βέτα. Καλησπέρα, κύριε Κουτσινά. Και εγώ να προσθέσω ότι σίγουρα θα είναι το 2015 ελπιδοφόρο και καινούριο. Να δούμε ποιος, τι θα αποφασίσει ο λαός. Λοιπόν, να πάω στην κυρία της παρέας, επιτρέψτε μου κυρία Κυριάκου, την κυρία Καψάλη από το ΚΚΕ, υποψήφια στο νομό της Φθιώτιδας. Σας ευχαριστώ και εσάς. Και τον κύριο Κυριάκου που είναι υποψήφιος με το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Κύριε Κυριάκου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Πουτσινό. Λοιπόν, κύριε Κατσικονούρη, αυτό που λένε όλοι είναι ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος και αν σε αυτή τη σύντομη, συμπιεσμένη προεκλογική δραστηριότητα μπορεί να αποφασίσει το τι είναι το καλύτερο και το συμφερότερο για αυτόν. Η Νέα Δημοκρατία είναι στα σχοινιά, θα πω, να χρησιμοποιήσω έναν όρο του Box, από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπατε το πιο σωστό, κύριε Βουτσινά. Όντως, κατά την κρίση μου αλλά και πολλών συμπολιτών μου, αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες μεταπολεμικές εκλογές που έχει ζήσει και ζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Έχουμε να αποφασίσουμε, μάλλον κρινόμαστε όλοι να πάμε στις κάλπες με δύο πράγματα. Ή προχωράμε σε αυτό που ο Αντώνης Σαμαράς το 2012 χάραξε για τη χώρα, βήμα-βήμα, ή πάμε 5 βήματα πίσω και θα γίνουμε πιο σαφείς. Εμείς το 2012 παραλάβαμε μια χώρα η οποία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχε χάσει την αξιοπιστία της στους εταίρους. Κανένας, αν θυμάστε, εταίρος και ειδικά οι αγορές στο εξωτερικό, δεν ήταν πλέον αξιόπιστης έναντι της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός σήκωσε όλο το βάρος και στο διάστημα αυτό ανέκτησε η χώρα την αξιοπιστία στην Ευρώπη και στις αγορές. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος, ο οποίος μας... Λέτε ότι τα καταφέρατε τώρα, κύριε Κατσικονούρη. Να σας να πω κάτι. Να σας πω κάτι. Γιατί κάνουμε ιστορία τώρα, για να μιλήσουν όλοι, έτσι. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Όλοι ματώσαμε από τη διαδικασία αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης. Όλοι, αν θέλεις, αδικηθήκαμε ως ένα βαθμό. Προφανώς έγιναν κάποιες αδικίες. Με την πίεση του χρόνου που όλοι είχαμε και ειδικά η κυβέρνηση κάτω από παρούσες συνθήκες να πάρει μέτρα, έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κύριε Βουτσινά, να σταθεί στα πόδια της. Δεν υπήρχε, η οικονομία μας δεν είχε πόδια. Δεν είχε καν πόδια. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει ξύλινα πόδια. Πατάμε σε ξύλινα πόδια. Έχουμε κάνει μια αρχή. Δύσκολη αρχή, αλλά έχουμε κάνει μια αρχή. Μην ξεχνάτε ότι. Έχετε κάνει και διακρίσεις, κύριε Κατσικονούρη. Έχετε κάνει διακρίσεις στα βάρη που μοιράσετε στο λαό. Εμείς, έχετε κάνει διακρίσεις στο αν θα πληρώσουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Έχετε διαλέξει που θα ρίξετε τα βάρη. Αυτό λένε τα νούμερα. Κύριε Σεργιόπουλε. Το ΣΔΟΕ, έχω μπροστά μου τον απολογισμό. 850.000 καταθέσεις άνω των 100. Το λέω γιατί χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου ρώταγε τον Τσίπρα ποιοι είναι πλούσιοι σε αυτή τη χώρα. Κύριε Στεργιόπουλε. Δεν έχετε κάνει τίποτα για τις λίστες. Δεν έχετε κάνει τίποτα για αυτούς που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό. Δεν έχετε κάνει τίποτα για τις offshore εταιρείες. Ενώ, αντιθέτως, έχετε θεσπίσει καινούργιες υπηρεσίες που έπρεπε να ελέγξουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το άλοθη, το κυβερνητικό από την πλευρά σας υπάρχει. Ότι φτιάξατε ξεχωριστή υπηρεσία για να πιάσετε ακριβώς αυτό. Την εξοπλίσατε με τα κατάλληλα μηχανήματα. Την επανδρώσατε με το κατάλληλο προσωπικό. Και αποτελέσματα μηδέν. Αυτό που πιθανότατα μπορεί κάποιος να προσέψει στην προσπάθειά σας αυτή είναι ότι επιλέξατε, και το λένε τα νούμερα, να τραβήξει όλο το φορτίο ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο μικροεπαγγελματίας. Χωρίς να τολμήσετε να ακουμπήσετε κανέναν μεγάλο και κανέναν από τα συμφέροντα. Σε αυτό τι απαντάτε?
Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Στεριόπουλε. Τα νούμερα τα λένε ακριβώς. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, σε καμιά περίπτωση εμείς δεν έχουμε πει ότι αυτός που έχει τα περισσότερα δεν θα πληρώσει τα περισσότερα. Ίσα-ίσα, να έχετε πει, να μην έχετε πει, δεν έχετε κάνει, κύριε Κατσικονούρη. Αυτός που έχει θα πληρώσει περισσότερα. Αυτός που έχει λιγότερα θα πληρώσει λιγότερα. Να σας πω κάτι, κύριε Στεριόπουλε. Το κράτος, όπως ξέρετε, και ειδικά οι ελεκτικοί μηχανισμοί που είχαμε, δεν ήταν σε θέση εκείνη τη στιγμή να διασταυρώσουν στοιχεία πάνω απ' όλα. Μην ξεχνάτε... Τι διασταύρωση χρειάζεται η λίστα Λαγκάρντ, κύριε Κατσικονούρη? Να σας πω κάτι. Σας το έστειλε το πακέτο με τα μέτρα έτοιμο η κυρία Λαγκάρντ. Γι' αυτό λέγεται λίστα Λαγκάρντ. Κύριε Στεφιόπουλε, η ίδια από, από όλες αυτές τις έρευνες που έκαναν οι υπηρεσίες. Κύριε Στεριόπουλε, όπως πολύ καλά ξέρετε, ναι, υπάρχει κενό και σε νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τη διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης στα δικαστήρια. Υπάρχει νομικό το θέμα. Δεν ελέγξατε μακάρι, δηλαδή, η λίστα Λαγκάρντ? Να σας πω κάτι. Η λίστα Λαγκάρντ, ναι, ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε. Υπήρχε ο ανάλογος ελεκτικός μηχανισμός και η χώρα, η Αν κυβέρνηση. Αν σας ρωτήσω σήμερα πόσοι από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ έχουν ελεγχθεί και φορολογηθεί, ξέρετε? Το 25%. Μετά από πόσο καιρό? Μην ξεχνάτε ότι όταν αναλάβαμε την εξουσία, η χώρα ήταν σε πλήρη ύφεση. Ήταν προτεραιότητα σε εμάς η λίστα Λαγκάρντ, αλλά σας είπα και πάλι ότι... προτεραιότητα, κύριε Κατσικονούρη. Αλλά πάνω απ' όλα, κύριε Στεριόπουλε, προτεραιότητα... Δεν έχει επικεντρωθεί η κατάσταση. Το 90% του πλούτου το έχει δυστυχώς το 10% του πληθυσμού. Προτεραιότητα, εσείς επιλέξατε, ενώ σας λείπουν πολλά, να τα πάρετε από αυτούς που έχουν λίγα. Κύριε Στεριόπουλε, προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έδωσε η Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη, να μείνει στο ευρώ, να μην πάει στην δραχμή. Εκεί δώσαμε την προτεραιότητα. Εγώ δεν έχω καμία ένσταση σε αυτό. Σας είπα ποιος πλήρωσε το βάρος. Το βάρος το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Όχι ολόκληρος. Ολόκληρος. Σας λέω τόση ώρα. Και να σας πω κάτι, προφανώς έγιναν αδικίες. Α, προφανώς. Πείτε το κάποια στιγμή. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες στο μέτρο του δυνατού. Διαλέξατε λοιπόν. Ποιος θα πληρώσει το βάρος? Γιατί επιλεκτικά, γιατί αν πρόκειται κάποιον που χρωστάει 100, 200 και 300 δραχμές, πήγαινε κατηγορούμενος και ίσως στη φυλακή. Άμα χρώσταγε πάνω από εκατομμύριο, δεν τον ακουμπάμε. Κύριε Στεριόπουλε, επαναλαμβάνω και πάλι ότι στην διαδικασία της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, να μην πάμε στην δραχμή, να μην έχουμε πτώχευση της χώρας, χρεοκοπία της χώρας, έγιναν και λάθη. Δεν είναι κακό. Λάθη κάνουν αυτοί που δεν πράττουν τίποτα. Να το πω έτσι λαϊκά, όπως το λένε στο χωριό μου, αυτοί που είναι στον επιταφείο του εξαμελίας και που δεν κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν λάθη. Υπάρχουν τα εξαμελίας και από πρόθεση, κύριε Κοτσικοβούλη. Δεν έγινε, κύριε Στεριόπουλε, λάθος από πρόθεση. Έγινε ό,τι έγινε. Απλά έγινε κάτω από την πίεση. Ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε κάτω από την πίεση της Τρόικας. Να πάρουμε μερικά μέτρα. Συμφωνώ. Μην ξεχνάτε ότι τα 2,5 χρόνια. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να έχετε και εντολές από την Τρόικα. Μην πειράξετε το κεφάλαιο, να σας το πω έτσι. Να σας πω κάτι. Δεν αμφιβάλλω. Όχι, αλλά πείτε το, ότι είχατε τέτοιες εντολές. Αυτό ήταν. Γιατί τα νούμερα δεν μπορείτε να τα διαψεύσετε. Όπως κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει ένα πρωτογενές πλεώνασμα, άσχετα από πού βρέθηκε. Υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει ότι ο μεγάλος πλούτος κάθεται και κοιτάει. Δεν τον πείραξε κανείς. Να σας πω κάτι, κύριε Στεριόπουλε. Δεν την ονομάσαμε εμείς την υπηρεσία ΚΕΦΟΜΕΠ, Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Η δική σας κυβέρνηση την ονόμασε έτσι. Ακριβώς. Είπατε το ναι, και δεν έκανε τίποτα. Εμείς ήμασταν που δημιουργήσαμε την υπηρεσία αυτή να ελέγξει. Είναι το άλοθη σας. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Είναι το άλοθη, λέω, ότι τη δημιουργήσατε. Χωρίς αποτελεσματικότητα. Είναι η πραγματικότητα με την οποία δεν συμβαστήκαμε. Επειδή αλλά υπάρχει ακόμα προεκλογικός αγώνας και χρόνος, μπορείτε να ζητήσετε επίσημα νούμερα. Να δείτε αν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Αυτά που παίρνουμε εμείς από το Υπουργείο Οικονομικών λένε μπροστά στα νούμερα που έχουν να ελέγξουν, μηδέν. Κύριε Στεριόπουλε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπροστά στο βάρος των μεταρρυθμίσεων που αυτή η κυβέρνηση των 2,5 ετών πήρε, και μην ξεχνάτε ότι τις μεταρρυθμίσεις που πήραμε στα 2,5 χρόνια δεν την πήρε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, είχαμε να πράξουμε δύο τεινά. Ή να οδηγήσουμε τη χώρα στη χρεοκοπία ή να την πάμε ένα βήμα μπροστά. Επαναλαμβάνω και πάλι, λάθη έγιναν, αδικίες έγιναν. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το είπε επανειλημμένα ότι οι αδικίες που έχουν γίνει
και σε ομάδες συμπολιτών μας. Σιγά σιγά έρονται. Παράδειγμα ένστολοι, που έπεσε η μεγαλύτερη φορολογική, θα έλεγα, αδικία στους ενστόλους. Προσπαθήσαμε δηλαδή και μετά που κατά κάποιο τρόπο η χώρα πάτησε στα πόδια της, να αμβλύνουμε αυτές τις ανισότητες όσον αφορά τη φορολόγηση του εισοδήματος. Θα τα δούμε όλα για να κάνουν όλοι από ένα από πρώτο και σχόλιο. Από εκεί και πέρα, να τελειώνω, δεν θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο εύκολη η κατάσταση την περίοδο του 2012, όταν αναλάβαμε εμείς την κυβέρνηση, κύριε Στεργιόπουλε, όσο μερικοί θέλουν να την λένε. Είναι δύσκολη. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Βέτα, να κάνουμε ένα πρώτο κύκλο πρώτη τοποθέτηση, κύριε Βέτα. Θα συμπλήρωνα κάτι στη δικιά σας δήλωση, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και το ΠΑΣΟΚ, μην το ξεχνάμε, και ο κ. Βενιζέλος δεν βρίσκονται καθόλου στα σκηνιά, βρίσκονται στον κουβά, και στις 26 το πρωί, μάλλον στις 25 το βράδυ, θα περάσει το σκουπιδιάρικο του λαού να τους μαζέψει. Αυτό είναι το ένα. Άκουσα τον κ. Κατσικονούρη, ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να λέει πως υπήρξαν και υπήρχαν νομικά κενά για να πιάσουν τους μεγάλους φοροφυγάδες. Κ. Κατσικονούρη, νομικά κενά δεν υπήρχαν, να σφάξετε μισθούς. Να κόψετε συντάξεις, δεν υπήρχαν. Να κλείσετε σχολιά, να απολύσετε κόσμο. Δεν υπήρχαν νομικά κενά. Πώς τα βρίσκατε αυτά τα κενά και τα βουλώνατε αμέσως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Εδώ λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών μας, ο Υφυπουργός μάλλον, ο συμπολίτης μας, ο συμπατριώτης μας, παρουσιάζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Τι να το κάνει το πρωτογενές πλεόνασμα, να το σφάζει κόσμο, αυτοκτονεί κόσμο, κλείνουν χιλιάδες μαγαζιά, εκπροσωπών ένα κόσμο επαγγελματιών. Ξέρω πάρα πολύ καλά και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί σε αυτόν τον κόσμο. Όπως σε όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι μόνο οι ένστολοι, κύριε Κατσικονούρη, που έχουν σοβαρά πληγή. Ένα παράδειγμα. Οι μεγάλοι, θα σας πω εγώ ποιο είναι το μεγάλο παράδειγμα. Είναι τα 2,5 εκατομμύρια άνεργοι. Τα 6 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν έχουν να πάρουν ούτε ένα πακέτο τσιγάρα και ένα μπουκάλι γάλα στα παιδιά τους. Αυτούς γιατί δεν τους καλομεταχειρίζεστε? Αυτούς γιατί δεν τους είδατε καθόλου? Το κοινωνικό μέρισμα λοιπόν που έπρεπε να δοθεί στους ανθρώπους αυτούς, κατά δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών μας και του Υπουργού Οικονομικών μας και του μεγάλου Καλούλη Σαμαρά, ο οποίος στεναχωριέται γιατί πήρε σκληρά μέτρα. Πούντο! Το είχατε τάξει, κύριε Κατσικονούρη. Είχατε πει θα πάρω σκληρά μέτρα για να κάνω πρωτογενές πλεόνασμα, για να το κάνω κοινωνικό μέρισμα, για να το δώσω σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ανεργία, κύριε Κατσικονούρη. Τι κάνατε? Τίποτα. Λίστα Λαγκάρντ. Τίποτα. Ποιο θα πιάσει, κύριε Κατσικονούρη? Τους εαυτούς σας? Να πιάσετε αυτούς που χρηματοδοτούσαν τα δύο μεγάλα σάπια κόμματα? Ποιους να πρωτοπιάσετε? Δεν πιάνει κανένα τον εαυτό του και τη σκιά του. Είπατε λοιπόν ότι αναγκαστήκατε να πάρετε σκληρά μέτρα. Και ποιο ρωτήσατε? Στα ζάπια που πήγατε και ζητώντας την ψήφο τότε στις εκλογές του 12 του ελληνικού λαού. Αυτά είπατε? Πήγατε σβάρνα στα μαγαζιά της Λαμίας, της Ιδιότητας όλης της χώρας και είπατε θα πάρω αυτά τα μέτρα. Θα σε φορολογήσω με 26%. Θα βεβαιώσω χιλιάδες ευρώ χρέη στην εφορία. Δεν θα έχεις ασφάλεια. Θα σε καταστρέψω. Θα χρωστάς, θα βεβαιώσω χρέη στην εφορία. Είτε μέσω ΤΕΒ, είτε μέσω άλλων υποχρεώσεών σου, φορολογικών. Αυτά είπατε στα μαγαζιά. Έτσι βγήκατε κυβέρνηση. Κοροϊδέψατε λοιπόν και εξαπατήσατε. Και αποτελείται όχι μόνο ένα απλό σάπιο πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα απαταιών. Πολιτικών απαταιών. Ο ελληνικός λαός, σας το λέω αυτό για να μην ξεχνιόμαστε, είναι πλήρως αποφασισμένος. Στη γύρα που κάνω, έτσι επί το λαϊκότερον, σε όλο το νομό και μιλώντας με κόσμο, γιατί στο πεζοδρόμιο σου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του παραδοσιακά συντηρητικού κόσμου, του δικού σας κόσμου, όπου όχι μόνο θα σας μαυρίσει, αλλά δύσκολα θα επιστρέψει σε εσάς. Δεν είναι μόνο αυτό το άσχημο όμως, κύριε Κατσικονούρη, και μιλώντας στην Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό μιλώ σε εσάς, είναι ότι δεν έχετε τσίπα πολιτική να ζητήσετε πραγματικά συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Να πείτε κανένα λάθος, κάναμε λάθος και αυτό το λάθος το υποστείτε. Δεν θα το αποφύγετε. Έρχεται η νέμεσις του ελληνικού λαού σύντομα. Σε 10-11 μέρες έρχεται η νέμεσις. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη από τη φτώχεια, από την εξαθλίωση, από αυτούς που είναι άνεργοι, από αυτούς που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν δουλειά, που δεν έχουν μέλλον, που κλείσαν τα μαγαζιά τους, κλείσαν τις επιχειρήσεις τους. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους έρχεται νέμεσις. Θα επιστρέψουμε, γιατί το ερώτημα που θα προκύψει είναι πώς θα τα κάνετε εσείς όλα αυτά, κύριε Βέτα, αλλά μην απαντήσετε ακόμα, να πάρω ένα πρώτο σχόλιο. Επιτρέψτε μου, κύριε Κατσικονούρη, θα σας δώσω, θα κάνουμε και δεύτερη τοποθέτηση. Κύριε Κυριάκου, με το κίνημα τον Γιώργο Παπανδρέου, τι προσδοκά? Έχουν λεχθεί πολλά για τον άνθρωπο που πιθανόν να μας οδήγησε στο μνημόνιο και επανακάμπτει. Καταρχήν, κύριε Βούτσινο, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο αρχικά. 12 μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση,
Παρατηρούμε δυστυχώς για μία ακόμη φορά ότι ο πολυκομματισμός περιορίζεται και επανέρχεται πάλι ο κομματισμός. Η πόλωση ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε, αγγίζει τις εισπύρους γύρω στο 80% και φεύγουν, υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές από τα μικρά κόμματα προς τα δύο κόμματα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ορική αυτοδυναμία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Λυπηρό αυτό για τη χώρα, γιατί προφανώς ο Έλληνας ψηφοφόρος δεν καταλαβαίνει την πολιτική κρίση την οποία βιώνουμε. Είναι μεν οικονομική, αλλά τα βαθύτερα αίτια αυτή τη στιγμή. Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιρνε 44%, δεν ήταν λυπηρό όμως. Τι εννοείται με αυτό, κύριε Σελιόπουλο, για διευκρινίστε. Εννοώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, έπαιρνε 44%, δεν έβρισκε λυπηρό το γεγονός ότι ο δικοματισμός βασίλευε. Μα μεταβήκαμε από μία περίοδο του 2012. Τι κάνατε? Εννοώ, θέλω να πω σαν Ελλάδα. Στο πολιτικό σύστημα, από το 2012 που έχουμε 7 κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επανερχόμαστε πάλι στα παλιά, γιατί η πολυσυμμετοχικότητα είναι πολύ σημαντικό πράγμα και βοηθάει πάντα τις κοινωνίες, ειδικά στον πολιτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή γυρνάμε πάλι στον δικοματισμό και το άσχημο είναι το εξής. Έχουμε δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία αυτή τη στιγμή, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία αφενός μεν η Νέα Δημοκρατία. Αυτή την περίοδο σας ενοχλεί ο δικοματισμός από μόνος του ή σας ενοχλεί επειδή δεν είστε ο ένας από τους δύο? Όχι φυσικά. Εμείς διεκδικούμε απλά μια θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως και την τρίτη θέση, μόλις ότι οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν άλλα δεδομένα, για να αποτελέσουμε την εγγύηση και να ρυθμιστεί καινούριο μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω την υποθέτησή μου και να επανέλθω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, τόσο η Νέα Δημοκρατία που δεν έχει καν σχέδιο, εφαρμόζει μόνο μια πολιτική λιτότητα εδώ και δύο χρόνια. Και προσδοκά πάλι με αυτή τη λιτότητα να ανέλθει στην εξουσία. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ με ένα κατανόμαστο ευχολόγιο το οποίο παρουσίασε και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ ορθό το ερώτημα που θα απαντηθεί στη συνέχεια, φαντάζομαι, από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα τελειοποιήσει όλα αυτά που υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς μιλάμε για εκλογές διαμαρτυρίας για ακόμη μια φορά και όχι πολιτικές εκλογές. Γιατί για να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς θα βρούμε λύσεις σε όλα αυτά, πρέπει να δούμε τι μας οδήγησε εδώ. Και δυστυχώς εδώ μας οδήγησε, για να απαντήσω και στο ερώτημα του 44% που είπατε για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, στο δικοματισμό. Υπήρχαν βαθύτερα αίτια, η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, αν θυμάστε, το 2004 μέχρι το 2009, που οδήγησε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Αυτό είναι το βαθύτερο αίτιο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχουν κατανοήσει ακόμα. Και δυστυχώς δεν αφήνουν και τον Έλληνα που ήταν να το κατανοήσει. Το καινούριο του κινήματος ποιο είναι, κύριε Κυριακό? Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος, διότι είστε νέο κόμμα και δεν έχετε αρθρώσει αρκετά ξεκάθαρο λόγο, αν και η ιδρυτική διακήρυξη ήταν πολύ ξεκάθαρη από τον Παπανδρέου. Δεν μας έχετε δώσει και τη δυνατότητα να αρθρώσουμε. Κάνετε λάθος, κύριε Κυριακό. Όχι, έχω κάνετε πολύ, μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο δίκιο. Δεν λείπετε από τα πάνελ τουλάχιστον από το ένα κεντρική Ελλάδα σχεδόν ποτέ. Κοιτάξτε, δείτε το καινούριο και για ποιο το λόγο. Τι για ποιο το λόγο. Τι κάνουν τα άλλα κανάλια που δεν τους εξυπηρετεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, το καινούριο και για ποιο λόγο θα έπρεπε ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει το κίνημα είναι το εξής. Αφενός, γιατί χρειάζονται πολιτικές δυνάμεις που να παίρνουν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, να τις στηρίζουν και να εγγυούνται την υλοποίησή τους. Καθαρά, έχουμε καθαρή πολιτική ταυτότητα, είμαστε δημοκράτες και σοσιαλιστές και αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε συνεργασία ο απέναντί μας θα ξέρει ακριβώς τι είμαστε. Χρειάζονται γερά θεμέλια για να χτιστεί αυτή η χώρα και βαθύτατες μεταρρυθμίσεις για να προχωρήσουμε. Στην ουσία, δηλαδή, θα πρέπει να προχωρήσουμε το έργο των μεταρρυθμίσεων εκείνων των μεγάλων τομών που διεκόπη ξαφνικά το 2011, γιατί μόνο έτσι θα ανακάμψει η χώρα. Είναι κάποια σημεία τα οποία είναι νέα στο πολιτικό σκηνικό. Θα πρέπει ο Έλληνας ψηφοφόρος να καταλάβει. Το κίνημα, κύριε Κυριάκου, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ποιο μέλος είναι όμως, δεν μας είπατε. Εμείς δεν συγκυβερνήσαμε ούτε με τη δεξιά, ούτε ταυτιστήκαμε με τη συντηρητική ηγεσία της δεξιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Δεν μας είπατε, λέω, ποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ είναι. Τι εννοείται ποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ, διευκρινίστε. Εγώ να το διευκρινίσω. Τι εννοείται ποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ. Σας ρωτάω, ποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα. Είναι ο Παπανδρεϊσμός. Είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, στον οποίο προσπαθείτε επί μόνος να προσδώσετε ποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ είναι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είναι νέος πολιτικός φορέας. 10 μέρες πριν, κύριε Κυριάκου, πού ανήκατε? Εγώ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν κρύβεται η αλήθεια. Ήμουν αναπληρωτής γραμματέας Ομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Νομοθεότητας. Τι παραξενεύεστε από το ερώτημα? Θέση από την οποία παραιτήθηκα, διότι. Δεν μιλάω μόνο για εσάς. Μιλάω συνολικά το κίνημα. Δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέω. Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραξενεύεστε από το ερώτημα? Ίσως όμως θα έπρεπε πριν την διατύπωση του ερωτήματός να σκεφτείτε ότι και αν και προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το κίνημα δεν ταυτίζει. Νομίζω ότι μπορεί κανένας να μου λέει πώς θα διατυπώνω τις ερωτήσεις. Εσείς μπορείτε να απαντάτε όπως θέλετε. Εντάξει, ναι, αλλά να μην απαντάτε εσείς για μένα, να με αφήνετε να ολοκληρώνω. Και λέω το εξής. Ότι αν και προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, επειδή όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο κίνημα δεν ταυτίστηκαν με τη συγκυβέρνηση
της δεξιάς και δεν υιοθέτησαν απόψεις αυτής της κυβέρνησης, αποφάσισαν να εκδώσουν ένα νέο πολιτικό φορέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, στην κυρία Καψάλη, ένα σχόλιο από το ΚΚΕ με διαχρονικές θέσεις και απόψεις, κυρία Καψάλη. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκλογές γίνονται, σωτήρες και λύσεις που λένε ότι θα σώσουν το λαό και θα αλλάξουν τα πράγματα. Έχουμε δει και έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, κάθε φορά οι εκλογές είναι κρίσιμες και ο λαός καλείται να διαλέξει ανάμεσα στον ένα ή στον άλλο σωτήρα. Εμείς λέμε ότι σε αυτές τις εκλογές ο λαός θα πρέπει να σκεφτεί, όσο γίνεται βέβαια πιο ψύχρεμα με αυτή την πόλωση που υπάρχει, τι θα έχει στη ζωή του, στην καθημερινότητά του στις 26 του μήνα. Γιατί όλα τα κόμματα, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει σταθερή θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μνημόνια διαρκείας της και για το χρέος, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή, όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ. Το οποίο τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Σημαίνει μνημόνια διαρκείας, σημαίνει σύμφωνο σταθερότητας, σημαίνει σύμφωνο για το ευρώ. Σημαίνει ότι εμείς, εδώ πέρα ο λαός, θα συνεχίζει να ματώνει. Το χρέος, όλα τα κόμματα το αναγνωρίζουν. Ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο λαός, δεν ερχόταν εδώ τα χρήματα στις τράπεζες για να τα παίρνει ο Κοσμάκης και να κάνει περιουσίες. Έρχονταν και κατευθύνονταν για να τα παίρνει το κεφάλαιο και να κάνει αυτό τις επενδύσεις του, που φυσικά πήγαιναν στις τσέπες του. Δεν μοιραζόταν αυτός ο πλούτος. Όταν όμως ήρθε η κρίση, η καπιταλιστική κρίση, γιατί δεν είναι κρίση εξ ουρανού, ο λογαριασμός στέλνεται στο λαό. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, που λένε ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Για να θυμηθούμε ότι δεν τα φάγαμε όλοι μαζί στην Ολυμπιάδα του 2004. Κάποιοι ήταν εκείνοι που τα φάγανε, ο λαός. Και απλά έμεινε. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να απαντήσετε εσείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά τα οποία λέτε, είναι γιατί τα ποσοστά σας, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφετε έτσι είναι, συμβαίνουν ακριβώς όπως τα λέτε, τα ποσοστά σας είναι πολύ χαμηλά. Θα περίμενε κάποιος ακριβώς αυτή την περίοδο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όχι απλά να σηκώσει, να διωγγώσει τα ποσοστά του. Ακριβώς γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Η δική σας αυτοκριτική τι λέει? Για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά? Ότι εμείς για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά σε εσάς, θέλω να πω. Γιατί θέλουν. Δεν έχουν πέσει οι 7 πλήγες του Φαράου στο κουκουέ. Όχι, 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 όχι. Θέλει και ο κόσμος να καταλάβει για ποιο λόγο σε αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα εσείς δεν αλλάξατε θέση ποτέ, αλλά τα ποσοστά σας παρέμειναν χαμηλά και ίσως χαμηλότερα από προηγουμένως. Τα ποσοστά μας αντανακλούν το τι συμβαίνει στο κίνημα γενικότερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κίνημα το οποίο είναι φυτό ζωή, μπορώ να πω. Οι περισσότεροι είναι στον καναπέ. Η λύση που λέει το κουκουέ δεν είναι εύκολη. Δηλαδή εμείς δεν λέμε ότι κάνε μας ανάθεση και θα είμαστε εμείς οι μεσίες που θα σου λύσουμε όλα τα προβλήματα. Η λύση που προτείνει το κουκουέ είναι δύσκολη, που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να παλέψουμε, να είμαστε μέσα στο κίνημα, να διεκδικούμε. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα στο ΚΑΤ πήρανε πίσω, με παρέμβαση βέβαια εδώ και μέρες και πάλι του ΠΑΜΕ και του Σωματείου των Εργαζομένων στο ΚΑΤ, πήρανε πίσω 90 απολύσεις. Αυτό είναι μια μικρή νίκη του κινήματος. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει να. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ με αυτά τα οποία λέτε. Ναι. Σας ζητώ όμως να μου εξηγήσετε, γιατί πρέπει να δώσετε μια εξήγηση. Γιατί σε αυτό το ερώτημα που σας διατυπώνω υπάρχουν ερωτήματα και από τους πολίτες. Για ποιο λόγο αυτή την ειδική περίπτωση, την δύσκολη περίπτωση με το Κομμουνιστικό Κόμμα να επαληθεύεται σε πολλά αυτά που, από αυτά που έλεγε στο παρελθόν, αν όχι σε όλα, τα ποσοστά σας είναι χαμηλά? Αυτό σας λέω, ότι είναι δύσκολος ο δρόμος που προτείνουμε. Μου λέτε ότι κάνετε μικρές νίκες, δεν μου λέτε γιατί. Είναι μικρές, παρά το γεγονός ότι κάνετε νίκες, μένετε χαμηλά. Εσείς το ακούσατε αυτό κάπου? Ας πούμε σήμερα για το ΚΑΤ, το ξέρατε? Ο λαός το έμαθε? Το τι συμβαίνει στο κίνημα, έστω και αυτές οι μικρές νίκες, δεν μαθαίνονται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σκόπιμα τα κρύβουν. Σκόπιμα κρύβουν τις κινητοποιήσεις, ας πούμε να θυμηθούμε την 1η του Νοέμβρη, που πλημμύρισε όλη η Αθήνα από το ΠΑΜΕ και όχι μόνο άνθρωποι του ΠΑΜΕ, ήταν και από άλλους χώρους. Το αποδίδεται λοιπόν στη φήμωση. Το αποδίδουμε και στη φήμωση και το αποδίδουμε και στο ότι είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός του να πιστέψει ο άλλος στη δύναμή του
και να πει ότι ναι, θα σωθώ μόνος μου. Μαζί με τον συνάδελφό μου, μαζί με τον άλλον εργάτη, τον άνεργο, τον αγρότη. Αλλά να πιστέψει πραγματικά στη δύναμή του και να βγει στον δρόμο και να διεκδικήσει. Λοιπόν, κύριε Κατσικονούρη, επανέρχομαι σε εσάς. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έβαλε και ο κύριος Βέτας. Όσο μπορούμε να απαντήσουμε. Κύριε Κουσινά, θα απαντήσω έτσι ευθέως και με ειλικρίνεια. Καταρχήν, στο πρώτο ερώτημα. Ας αναλογιστεί ο κύριος Βέτας και το ΣΥΡΙΖΑ το 3% ποιους δέχτηκε, γιατί μίλησε για διαπλοκή. Ποιοι λοιπόν, ποιος χώρος και από πού είναι τα στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Από ποιο χώρο προέρχονται. Αν ήταν στη διαπλοκή τα προηγούμενα χρόνια. Αν είχαν πρωταρχικό λόγο και ρόλο στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν δικαιούται λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βουτσινά, να μας λέει συστημικά και διαπλεκόμενα συμφέροντα τα οποία είχε η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα που μπροστά από 2-3 χρόνια ήταν στο 3% να αντρωθεί και να φτάσει αυτή τη στιγμή να ζητάει από τον ελληνικό λαό την εξουσία. Και φυσικά, εμείς δεν προκαλέσαμε τις εκλογές, κύριε Βουτσινά, τις πρόωρες εκλογές. Να μάθει πλέον ο ελληνικός λαός ότι τις εκλογές τις προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω κάτι, αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ κάνατε δηλαδή, κύριε Κατσικονούρη. Βεβαίως. Μας οδηγήσαν σε πρόωρες εκλογές παρά τη θέλησή μας. Και τι φοβήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν άφησε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της στο τέλος του 2015. Τι λέτε τώρα, κύριε Κατσικονούρη, τι λέτε τώρα. Ποιος οδήγησε τη χώρα σε πρώτες εκλογές, κύριε Βέτα. Γιατί δεν σας αφήσαμε να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Τι ρωτάτε τώρα. Μόλις, κύριε Βουτσινά, ο ΣΥΡΙΖΑ είδε ότι η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, βγαίνουμε στις αγορές, πάμε ένα βήμα μπροστά, προκάλεσε και έριξε την κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε, τώρα έχουμε εκλογές από εδώ και πέρα. Θα πω και το εξής. Έχει ο ελληνικός λαός να επιλέξει. Να επιλέξει δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή όντως διεκδικούν την εξουσία. Αλλά έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ιδεολογιών. Αυτή τη στιγμή, κύριε Βουτσινά, απέναντί μας για πρώτη φορά έχουμε τέτοιες συνιστώσεις. Έχουμε μια κυβέρνηση ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία δεν ξέρει τι πιστεύει. Το ένα στέλεχος αρνεί το άλλο. Δεύτερον, αν δείτε, υπάρχει σχέδιο Α, σχέδιο Β, A, B, κρυφή ατζέτα. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να εμπιστευτεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους εμπιστεύεται. Έχουμε ένα άλλο θα. Έχουμε ελπίδα. Είδα προχθές ένα έντυπο τους, λέει, η ελπίδα έρχεται. Ποια ελπίδα? Ναι, άνεργοι. Εμείς μειώνουμε σταδιακά τους ανέργους. Μίλησε ο κύριος Βέντας για... και δεν το πάω σε προσωπικό, το πάω σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για ελπίδα και για ανέργους. Ναι, εμείς σταδιακά μειώνουμε τους ανέργους. Τους οποίους δημιουργήσατε όμως, κύριε Κατσικονούρη, με πολιτικές δικές σας, έτσι. Να σας πω κάτι, κύριε Βουτσινά. Πολύ, πολύ καλά ξέρουμε ότι τι έγινε τα τελευταία χρόνια και οδηγηθήκαμε εκεί. Τέλος πάντων, είναι. Και κάτι ακόμα. Εμείς έχουμε σχέδιο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Εμείς λέμε σε μια πενταετία ότι θα δημιουργήσουμε στον ΑΕΠ 15-21 770.000 θέσεις εργασίας. Και είμαστε συγκεκριμένοι από πού. Από την ναυτιλία, από την γεωργία, από την ανάπτυξη στο περιβάλλον, από το εμπόριο. Και πάνω απ' όλα, αυτό που θέλω να πω, εμείς πιστεύουμε στην παραγωγή του πλούτου. Γιατί η παραγωγή πλούτου, νέο πλούτου, θα παράξει στη χώρα νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες λοιπόν θέσεις εργασίας, που αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλά, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η ανεργία. Γιατί θα αποκτήσει... δεν τα κάνατε νωρίτερα, κύριε Κατσικονούρη, είναι το ερώτημα. Και φτάνετε στις εκλογές να τα λέτε αυτά. Μην ξεχνάτε, κύριε Βουτσινά, ότι το 2012, όταν εμείς γίναμε κυβέρνηση, είχαμε παραλάβει τη χώρα σε δεινή κατάσταση. Αυτό που κατάφερε τότε ο Πρωθυπουργός και μόνο να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη, πήγαμε στο εξωτερικό και ακούγανε Έλληνας και μη διούσανε. Τώρα Καμαρώ. Λοιπόν, και βέβαια καμαρώνουν. Και βέβαια καμαρώνουν. Δεν είναι. Να ταξιδέψουν σε εξωτερικό. Να σας πω κάτι. Όχι, να το δεν είμαστε... Όσοι μπορούσαν να ταξιδέψουν σε εξωτερικό. Δεν λέμε ότι κάναμε θαύματα, κύριε Πουσινά. Δεν λέμε ότι κάναμε θαύματα. Λέμε ότι πήγαμε την Ελλάδα ένα βήμα μπροστά με σταθερή προοπτική, με πρόγραμμα
και θα την ξαναπάμε ξανά ένα βήμα μπροστά. Μα... Αν έρθει το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βέτα, μπορείτε... θα την πάει πέντε βήματα πίσω. Και κύριε να Βέτα, μπορείτε να τηρήσετε τις δικές σας υποσχέσεις προς τον ελληνικό λαό. Εγώ θα πω εσείς μπορείτε, μπορείτε να υλοποιήσετε το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Εγώ καταρχήν θα πω το εξής. Να σας πω κάτι, να απαντήσω σε αυτό. Να μην απαντήσω εγώ. Οι ίδιοι. Δεν τελείωσα. Ναι, αλλά ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος που έχει. Τους λένε ότι τα 12 δισεκατομμύρια της Θεσσαλονίκης δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση, δεν είναι εφαρμόσιμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα, καταρχήν κύριε Σεργιόπουλη, η... Κύριε Βέτα, το ερώτημα είναι προς εσάς. Υποχρεώσεις το 14. Καταρχήν να πω ότι ευτυχώς που η ώρα είναι 10 τα παιδιά κοιμούνται, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Κατσικονούρης αποτελούν ασέλγια της νοημοσύνης μας και ασέλγια της νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Με ρωτήσατε λοιπόν, κύριε Στεργιόπουλε, εάν το κόμμα μου θα τηρήσει τις υποσχέσεις του. Οι υποσχέσεις της ΔΕΘ ήταν υποσχέσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε περίπτωση και μάλιστα το κόμμα μου δεν έχει καμία ευκαιρία και καμία ελπίδα αν είναι κυβέρνηση αύριο, αν δεν υλοποιήσει αυτά τα μέτρα, να μείνει στην κυβέρνηση. Συνειδητοποιείτε ότι αν δεν τηρήσετε τις υποσχέσεις σας, πιθανότατα θα είστε το κόμμα που θα πέσει πιο γρήγορα απ' όλα. Να σας πω κάτι, θα τις υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας. Ακούστε, η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οι δεσμεύσεις πρέπει να υλοποιηθούν από τη Δευτέρα το πρωί. Γι' αυτό λοιπόν και το κόμμα μου και ο πρόεδρός του εξήγηλαν δεσμεύσεις οι οποίες είναι εκτός διαπραγμάτευσης, οι οποίες μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί και εκεί θα μας κρίνετε. Και βεβαίως δεσμεύσεις οι οποίες το είπατε, είναι αυτά που μπορείτε είναι να κάνετε. Είναι ξεκάθαρη άποψη, είναι ξεκάθαρη θέση. Έχει μιλήσει 100 φορές και ο πρόεδρος του κόμματος, έχει δώσει χιλιάδες συνεντεύξεις, έχει σταθεί πίσω από αυτές τις δεσμεύσεις. Στεκόμαστε όλοι. Εάν δεν υλοποιηθούν αυτές τις δεσμεύσεις, νομίζω ότι κανένας δεν έχει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις έχει ανάγκη ο κόσμος αυτές τις δεσμεύσεις. Κύριε Κυριάκου, πού στοχεύετε σε αυτές τις εκλογές? Στοχεύουμε πρωτίστως να μπούμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό για μας. Θεωρούμε πως ναι, είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Είμαστε ένα νέο κίνημα. Εφαρμόζουμε νέες ιδέες. Πιστεύουμε βαθιά στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να έχουμε πράγματι κράτος στην Ελλάδα. Με δομές, με θεσμούς που θα λειτουργούν, με ένα κράτος δίκαιο, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου, το οποίο θα προστατεύει και θα ασφαλίζει τον πολίτη. Λοιπόν, τόσα μέχρι στιγμή. Συγγνώμη που διακόπτω, με συγχωρείτε, πράγματα με χίλια συγγνώμη. Εμείς να δείτε τι ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βέτα. Εμείς να δείτε τι ακούμε. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, σα πω εγώ κάτι, κύριε Βέτα. Εσείς λοιπόν. Ποιος σας ακούει και δεν πέφτει κάτω ξερό αυτή λοιπόν, τη στιγμή. Ο άνθρωπος, ο μεγάλος σοσιαλιστής που έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα, εξαφλίωσε και ξεπούλησε την πατρίδα, είναι το καινούριο. Καταρχήν δεν σας διέκοψα, αφήσαμε να ολοκληρώσω. Για όνομα του Θεού. Δεν σας διέκοψα, και είστε νέος άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Κύριε Βέτα, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Αφού λοιπόν δεν πέφτε με αυτά που λέω κάτω, γιατί οι θεατές να μην πέσουν με αυτά που λέτε εσείς. Λοιπόν, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ο δικός σας όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, όχι μόνο είναι μια ακατάπαυστη παροχολογία προς τον Νικόλα μόνο και μόνο για να σας ψηφίσει. Όχι μόνο, μισό λεπτάκι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Εσείς, μισό λεπτάκι. Όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου προσέφυγε για δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, εσείς. Η δικιά σας ηγεσία ήταν αρνητική. Άρα για ποιο δημοκρατικό θεσμό μιλάτε εσείς στη χώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Βέτα? Τι θέλετε, ότι είστε δημοκράτες? Εσείς που αυτή τη στιγμή τραβάτε και προσελκύετε όλους αυτούς που ήταν διαπλεκόμενοι, αν θέλετε να το θέσω έτσι, με το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα βλέπω διαρροές από κάθε κόμμα. Δηλαδή αυτό το 3% που ανέφερε και ο κύριος Κατσικονούρης, πώς ξαφνικά γίνεται 28 και 30? Και θεωρείτε ότι με αυτό το πρόγραμμα που θέλετε να εφαρμόσετε, που υπόσχεστε δημόσια, ότι αν δεν το κάνετε, αποτελεί εγγύηση? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν ποτέ να εφαρμόσετε τον κατώτατο μισθό? Είναι δυνατόν ποτέ να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ όταν δεν λέτε από πού θα βρείτε έσοδα? Όταν δεν λέτε από πού θα βρείτε έσοδα? Δεν το έχετε πει ποτέ αυτό, το καταλαβαίνετε? Και προσδοκάτε στον Νικόλα, θα τα πείτε, να ακούσουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Καψάλη, ακούστε με λίγο για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Θα έχουμε και άλλα πάνελ που θα ακολουθήσουν για να αναπτύξετε πάλι τις απόψεις σας, κυρία Καψάλη. Γιατί ακολουθεί και άλλη πολιτική εκπομπή. Ναι. Κυρία Καψάλη. Τι να σας πω, εγώ το μόνο που θέλω, καταλαβαίνω ότι κλείνουμε τώρα. Πρέπει, γιατί υπάρχουν πολλά. Θα επανέλθουμε. Ωραία. Με άλλο πάνω. Απλά θέλω να επαναλάβω ότι την επόμενη μέρα ο λαός να σκεφτεί πάρα πολύ καλά ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα συναυτό κόμματα, τα οποία θα βρεθούν πάρα πολύ πρόθυμοι για να σχηματίσουν κυβέρνηση, έχουν ένα κοινό στόχο, να υπηρετήσουν όχι τις ανάγκες του λαού,
αλλά τις ανάγκες αυτού που εμείς ονομάζουμε κεφάλαιο, δηλαδή τις ανάγκες των επιχειρηματιών και των εφοπλιστών και όλων όσων μένονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον πλούτο του λαού. Αυτό που θα χρειαστεί ο λαός την επόμενη μέρα είναι να έχει δίπλα του ένα αποκούμπι, ένα κόμμα το οποίο δεν θα τον προδώσει. Και θα είναι εκεί, όποιο ποσοστό και να πάρει, όσο μεγαλύτερο ποσοστό λέμε εμείς ότι θα πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο καλύτερο, γιατί θα μπορούμε να αντισταθούμε στη λέλαπα που θα έρθει. Τα μέλη είναι εδώ. Οι επιταγές και οι οδηγίες της Ευρώπης είναι εδώ. Δεν πρόκειται μετά με όποιο πρόγραμμα, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, να αντιμετωπιστεί τίποτε. Μόνο ψίχουλα θα δώσουν στο λαό και θα παίρνουν δηλαδή από τους λιγότερους τοπούς για να δίνουν στους πιο εξαθλειωμένους. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, μην ζητήσει κανένας το λόγο. Όχι, θα επανέλθουμε και με άλλο πάνελ. Κύριε, τι θέλετε. Να σας πω κάτι. Ποιο? Έμεινε αναπάντητο. Πάρα πολλά μείναν αναπάντητο. Έμεινε αναπάντητο. Να σας πω, ο ελληνικός λαός έχει και κρίση. Έτσι, και νοημοσύνη και θα ψηφίσει λογικά. Αναμέτρηση. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να πω αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κύριος. Θα το ανοίξετε και άλλο τώρα. Σε περίπτωση. Όχι, να σου πω, ας απαντήσει. Ας απαντήσει. Όχι. Όταν έχουμε 10 συνιστώσεις οι οποίες λοιπόν, αυτοαναιρούνται. Όταν προκειμένου να πάρουν την εξουσία. Προκειμένου να την πηγαίνουν να κάνουν σταυρό και πηγαίνουν να κάνουν σταυρό για πρώτη φορά. Καλό βράδυ σε όλους. Θα έχουμε και άλλη τηλεοπτική παρουσία. Επαναλαμβάνω. Να πάμε, η αστυνομία να πρέπει είναι να κλείσω. Όταν δεν δέχονται σύνορα. Κύριε Κατσικονούρη, δεν με βοηθάτε. Δεν με βοηθάτε. Πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε στην εκπομπή επί του πιεστηρίου. Γιώργο Στεριόπουλε, ευχαριστώ. Θα επανέλθετε, σας ξαναλέω. Θα υπάρχει και άλλη παρουσία σας εδώ. Καλό βράδυ σε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις και στην εκπομπή επί του πιεστηρίου. Ευχαριστώ.